Καλησπέρα σας. Θα πιάσω ορισμένα θέματα που έθιξε ο κύριος Καραποστόλης, αλλά από μια άλλη οπτική. Αυτά τα τελευταία χρόνια, μελετώντας τα ζητήματα της ύφεσης, της βαθιάς ύφεσης, ή μάλλον της παρακμής της χώρας, διότι δεν πρόκειται για κρίση, πρόκειται για μια βαθύτατη ύφεση που δείχνει την παρακμή μιας κοινωνίας ολόκληρης, υπάρχουν ουσιαστικά δύο ερμηνείες που προσπάθησαν να διαπιστώσουν τα αίτια της κρίσης. Η μία ερμηνεία στάθηκε κυρίως στους θεσμούς, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα, στην ελλειπή οργάνωση του κράτους κλπ. Υπάρχει και μία άλλη ερμηνεία, η οποία προσπάθησε να ανακαλύψει και να φέρει στο φως, ως αίτια της κρίσης, το ίδιο το ελληνικό υποκείμενο. Ποιος είναι ο ελληνικός εαυτός, ποιος είναι ο ελληνικός χαρακτήρας δηλαδή, ο οποίος συνέβαλε με τη συμπεριφορά του και την νοοτροπία του στην όξυνση των αντιθέσεων αυτής της κοινωνίας, στην υπερκατανάλωση, σε μία ναρκισσιστική συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια της ψευδούς αυθονίας και οδήγησε τα πράγματα ως εδώ. Νομίζω ότι αυτές οι δύο θέσεις, παρόλο ότι φαίνονται αντιθετικές, είναι μάλλον συμπληρωματικές, αλλά θα σταθώ στη δεύτερη, γιατί αυτή η δεύτερη έπιασε ας πούμε, ουσιαστικότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι μακροχρόνια και σοβαρά και όχι μόνο του πολιτικού, ας πούμε, κατεστημένου. Μίλησαν οι διανοούμενοι που ανήκουν σε αυτό το χώρο, σε μεγάλο ποσοστό υποστήριζα και εγώ αυτές τις θέσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90, ότι ο ελληνικός εαυτός είναι ένας εαυτός ελαφρώς, ελλιπώς εξατομικευμένος. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει αναπτύξει ακόμα ο Έλληνας συνείδηση αυτόνομη, αλλά ότι κατά έναν τρόπο επηρεάζεται στις αποφάσεις του από συγγενικά δίκτυα, δίκτυα κυρίως οικογένειας, και τοπικά δίκτυα, αυτό που λέμε εντοπιότητα. Μάλιστα, μέσα από αυτή τη λογική εξήγησαν όλη τη συμπεριφορά του νεοέλληνα ότι δεν έχει συνείδηση πολίτη, διότι δεν στρέφεται ποτέ προς τον άλλον ως έναν ισότιμο συνεργάτη στην πορεία της ζωής. Και όταν μιλάμε για τον άλλον, μιλάμε για αυτό που έλεγε ο Μιντ, τον γενικευμένο άλλον, τον ξένο δηλαδή, αλλά τον ισότιμο ξένο, παρά μόνο στρέφεται προς τον οικείο για να νιώθει τη ζεστασιά της οικειότητας και του συνανίκη. Νομίζω ότι αυτή η οπτική, η οποία ίσχυε, όπως σας είπα, νομίζω μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90, στον 21ο αιώνα έχει αλλάξει. Και θα σας πω κατά τη γνώμη μου που έχει αλλάξει. Νομίζω ότι οι ερευνητές, οι οποίοι εξακολουθούν να μιλούν γύρω από αυτή την λογική, μιλούν για νοοτροπίες και συμπεριφορές της γενιάς τους. Δηλαδή, μιας γενιάς η οποία έχει φτάσει ήδη τα 50 ή έχει περάσει τα 50. Δεν έχουν προσπαθήσει να δουν τι γεννιέται στην ελληνική κοινωνία μέσα από τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των νέων. Όταν μιλούμε λοιπόν για τον ελληνικό χαρακτήρα και τον χαρακτηρίζουμε ως ελλιπώς εξατομικευμένο, μιλάμε για τους ενήλικες μέσα προχωρημένης ηλικίας. Προσπαθώντας να δω πώς σκέπτονται και συμπεριφέρονται οι νέοι σήμερα, έκανα μία έρευνα και συνεχίζω να την κάνω, παίρνοντας υπόψη καταρχάς έρευνες που ήδη έχουν γίνει από φορείς αρκετά σοβαρούς, όπως από τη Γραμματεία Νέας Γενιάς που την έκανε το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 2005, από έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2010, από έρευνες που έκανε η Career GR το 2015, και από προσωπική έρευνα που έκανα εγώ προσωπικά, από ένα δείγμα, ποιοτική όμως έρευνα, 100 νέων ανθρώπων, μέσα από συνεντεύξεις και όχι μόνο από τυπικά ερωτηματολόγια. Θα σας πω τα συμπεράσματά μου από αυτές τις έρευνες, χωρίς να πω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα σταθώ σε δύο σημεία που τα θεωρώ κέρια. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι εστίασα την προσοχή μου κυρίως στους νέους που έχουν λάβει υψηλή μόρφωση, δηλαδή ανωτάτη εκπαίδευση. Το λέω αυτό γιατί νομίζω πως καταρχάς δεν είχα ερευνητικό υλικό για όλη τη νέα γενιά, αλλά στάθηκα κυρίως σε αυτούς τους νέους, διότι νομίζω πως θα είναι ηγέτιδα τάξη τα επόμενα χρόνια. Και κάθε φορά υπάρχει μία
πνευματική πρωτοπορία που οδηγεί την κοινωνία προς τα προς. Ήθελα λοιπόν να δω αυτή η πρωτοπορία, η νεανική αυτή τη στιγμή, που μεθαύριο θα είναι η πρωτοπορία της κοινωνίας, πώς σκέπτεται και πώς δρά, για να δω και τι ελπίδες πολιτισμικής αλλαγής διαθέτουμε. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα το εξής, ότι ο σημερινός Έλληνας είναι πάρα πολύ εξατομικευμένο υποκείμενο. Δηλαδή, είναι τόσο εξατομικευμένο που μου έκανε εντύπωση, διότι συνέκρινα τις απαντήσεις και τις σκέψεις του με αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στη Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στις απαντήσεις που του έκανε και σε κλίμακα αξιών, την πρώτη αξία που βάζει είναι η αυτοπραγμάτωσή του. Ενώ σε παλιότερες έρευνες του 90 έβαζαν την οικονομική ασφάλεια, την οικογενειακή του συγκρότηση, τώρα το πρώτο που βάζει είναι η αυτοπραγμάτωση. Όταν δεν τους ρωτούσα τι εννοούσαν αυτοπραγμάτωση, μου απαντούσαν με πάρα πολύ θάρρος την ικανοποίηση των προσωπικών τους κλίσεων. Δεν μου μιλούσαν για φιλοδοξίες, δηλαδή να πετύχουν κοινωνική αναγνώριση, όχι. Μου μιλούσαν να μπορούν να, μέσα σε αυτή την κοινωνία να ικανοποιήσουν τις βαθύτερες κλίσεις τους. Θα θέλανε να βρουν μια δουλειά αξιοκρατική, η αξιοκρατία είναι το μεγάλο τους πρόβλημα, όπου να μπορούν να πραγματώσουν, όχι τις φιλοδοξίες τους, ακριβώς όπως σας είπα, τις δυνατότητές τους, να εξελιχθούν ως ανθρώπινα υποκείμενα. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτή τους την προσπάθεια μιλούσαν με πολύ σεβασμό και εκτίμηση για τους άλλους. Δηλαδή, θέλανε αυτή τους η ανάπτυξη να γίνει σε ένα πνεύμα αμοιβαίας, ας πούμε, αλληλεγγύης και κατανόησης με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα από αυτήν την έρευνα διαπίστωσα επίσης ότι είναι πολύ ανοιχτή στην οικουμενικότητα. Ο σύγχρονος Έλληνας, ο νεαρός, μιλάω πάντοτε για τους νέους, είναι ένα παιδί που μεγάλωσε σε μια εποχή κοινωνικής, οικονομικής αυθονίας, ταξίδεψε στο εξωτερικό, έχει μάθει ξένες γλώσσες, ξέρει ψηφιακή τεχνολογία και μέσα από τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα έρχεται σε επαφή πολύ με τους ξένους. Η κουλτούρα ή έξω είναι πολύ παντρεμένη με εμάς, με τη δική μας κουλτούρα, σε βαθμό που η κουλτούρα η ξένη έχει ουσιαστικά υποσκελίσει την ελληνική. Τα παιδιά αυτά, μιλώντας για την οικουμενικότητα, βλέπουν το σύμπαν, την παγκοσμιότητα, όχι με την έννοια της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της κυριαρχίας του ισχυρού, της κυριαρχίας του χρηματιστικού κεφαλαίου, αλλά το βλέπουν κυρίως ως ένα άνοιγμα να γνωρίσουν την οικουμένη. Θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να δουν πώς ζει ο άλλος κόσμος. Εκεί όμως διαπίστωσα και κάτι άλλο κουβεντιάζοντας για την οικουμενικότητα. Διαπίστωσα ότι ταυτόχρονα έχουν και μία φοβία απέναντι σε αυτό. Ενώ το θέλουν, διστάζουν. Γι' αυτό μου λέγανε πολλά παιδιά που ταξίδεψαν στο εξωτερικό ή που πήγαν και ζήσαν στο εξωτερικό, γιατί πήρα συνεντεύξεις και από νέους που φύγαν αυτά τα χρόνια και ζουν στο εξωτερικό, ότι δεν απορροφώνται εύκολα από τις ξένες κοινωνίες, αναζητούν πάντοτε μια Έλληνες φίλους για να μπορέσουν να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί κατά έναν τρόπο έχουν μια δειλία. Έχουν δειλία να ξανοιχτούν. Δηλαδή, να σας πω περιγραφικά, μου έδωσαν την εντύπωση ότι ο Έλληνας νέος είναι ένα είδος μεταξωσκόλικα που έγινε πεταλούδα, αλλά τα φτερά του ακόμα κάθεται σε ένα κλαράκι που προσπαθεί να δει αν τα φτερά του είναι αρκετά ισχυρά για να πετάξει. Αυτή την αίσθηση μου έδωσαν. Συζητώντας με αυτούς, διαπίστωσα όμως και κάτι άλλο, ότι έχουν μία ανασφάλεια, όχι ως προς την οικονομική τους εξασφάλιση, την οικονομική τους πορεία, αλλά έχουν μία ανασφάλεια γιατί το εγώ τους έχει διαμορφωθεί σε σχέση με έναν άλλον που πέραν του συγγενικού τους πλαισίου είναι μεταβαλλόμενο. Δηλαδή, δεν πατάνε σε μία θεμελιακή βάση, σε μία συλλογικότητα που να τους προσδίδει ασφάλεια. Δηλαδή, καθώς έχουν καταργηθεί οι παλιές συλλογικότητες, έχουν καταργηθεί, παραδείγματος χάρη, οι συλλογικότητες της κοινωνικής τάξης. Έτσι, παλιότερα, με το να είναι ο πατέρας σου, ας πούμε, στην Αγγλία ανθρακορίχος, ήσουν περήφανος που είσαι γιος ανθρακορίχου. Ήθελες και εσύ να γίνεις ανθρακορίχος. Οι κοινωνικές τάξεις έχουν διαλυθεί με το νόημα το παλιό της μαρξιστικής σκέψης. Έχουν καταργηθεί οι τοπικές κοινότητες. Δεν ανήκουν σε μια τοπική κοινότητα που να νιώθουν
την τοπική κοινότητα γύρω τους ότι τους υποβαστάζει και τους ενισχύει. Έχουν καταργεί, δεν σέβονται καθόλου τα κόμματα. Τα κόμματα ως ιδεολογικούς μηχανισμούς. Οπότε δεν έχουν ιδεολογικά αποκούμπια για να στηριχθούν και να μπορέσουν να ανεληχθούν. Δεν πιστεύουν στην ιδέα του έθνους. Έχουν κάνει μία σύγχυση του εθνικού με το εθνικιστικό. Δηλαδή, μέσα από το διάλογο που έχει αναπτυχθεί στην ελληνική κοινωνία, το εθνικό έχει παραμεριστεί τελείως και ταυτίζεται απολύτως με το εθνικιστικό. Όταν τους μιλάς για έθνος και πατρίδα, εννοούν ότι είσαι εθνικιστής. Εκείνο λοιπόν που διαπιστώνω είναι ότι ο μόνος τρόπος να έρθουν σε επαφή με τον άλλον, για το οποίο διψούν, είναι ο χώρος της εργασίας. Αλλά οι εργασίες σήμερα, το ξέρουμε όλοι, είναι χώροι που δεν είναι σταθεροί. Δεν μπορεί η εργασία να σου εξασφαλίσει σήμερα ένα σταθερό περιβάλλον. Την παλιά εποχή θυμάμαι ότι είχα δουλέψει και σε επιχειρήσεις. Είχα ένα θυρωρό σε μια εταιρεία που ήταν 30 χρόνια θυρωρός στην ίδια εταιρεία. Ένιωθε την εταιρεία στα σπίτι του. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Οι δουλειές είναι συνεχώς εναλλασσόμενες. Ο νέος πάει από τη μια δουλειά στην άλλη. Έχει επαφή μέσα σε μια ομάδα, αλλά η ομάδα δεν του προσφέρει το αίσθημα του συνανίκη που πρόσφεραν οι παλιές συλλογικότητες. Ο νέος λοιπόν λέει: δεν με πειράζει αυτό, δεν το θέλω, δεν το χρειάζομαι, λέει ο Έλληνας νέος. Όμως αυτό του προσφέρει μια ανασφάλεια και δεν την καταλαβαίνει από πού προέρχεται. Δεν καταλαβαίνει ότι για να έχει σταθερή ταυτότητα, από ό,τι λένε όχι μόνο οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι, αλλά και οι ψυχολόγοι, πρέπει η σχέση εγώ άλλου να σου προσφέρει μία σταθερή βάση. Αυτό οι δικοί μας δεν το έχουν καταλάβει. Και έτσι, ενώ αρνούνται το συγγενή, αρνούνται τον άλλον το γενικευμένο, ή μάλλον προσπαθούν να προσεγγίσουν τον γενικευμένο άλλον, δεν υπάρχει ένα πεδίο συναντήσεως αυτού του γενικευμένου άλλου, παρά μόνο ο χώρος της εργασίας και τα ψηφιακά social media, τα οποία όμως είναι απρόσωπα και συνεχώς εναλλασσόμενα. Θα μου πείτε τι γίνεται στη Δύση. Αυτή η ρευστότητα, η οποία προσφέρει μια ρευστή ταυτότητα, δεν δημιουργείται και στις δυτικές κοινωνίες. Βεβαίως δημιουργείται. Αλλά στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει κάτι που έρχεται να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη. Είναι η κρατική σταθερότητα. Δηλαδή το κράτος έχει διαμορφώσει τέτοιους σταθερούς μηχανισμούς που προσφέρουν στους ανθρώπους την αίσθηση μιας σταθερότητας. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα μέσα από τους κρατικούς μηχανισμούς. Το δικό μας κράτος δεν έχει καταλάβει ότι μία από τις κύριες λειτουργίες του είναι η κοινωνική συνοχή. Το κράτος και το πολιτικό σύστημα βλέπει τη λειτουργία του μόνο ως μηχανισμός που έρχεται να εξομαλύνει τις διαφορές ανάμεσα στις άλλες κοινωνικές λειτουργίες. Δηλαδή, λέει, η οικονομία έχει προβλήματα, προσπαθώ να τα λύσω. Η εκπαίδευση έχει προβλήματα, προσπαθώ να τα λύσω. Έρχεται δηλαδή ως μεσολαβήτης ανάμεσα στις κοινωνικές λειτουργίες. Δεν έχει καταλάβει το μεγαλύτερο ρόλο που έχει το κράτος από τον καιρό που συγκροτήθηκε στην εποχή της νεωτερικότητας ως εθνικό κράτος, που είναι η κοινωνική συνοχή. Το δικό μας κράτος δεν προσπαθεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Ενώ στις δυτικές κοινωνίες αυτή η λειτουργία του κράτους ως συνεκτικού μηχανισμού βοηθάει τη ρευστή ταυτότητα των ατόμων να έχουν ένα στήριγμα. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό η ρευστότητα στους δικούς μας νέους είναι πολύ πιο έντονη. Ένα άλλο εύρημα ερευνητικό που συνδέεται με αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι σε μία κλίμακα αξιών που τους έθεσα, η βαθμολογία που έδωσαν στη διατήρηση του ελληνισμού. Το βάλαν τον ελληνισμό στην προτελευταία βαθμίδα της κλίμακας, με τελευταία-τελευταία τη διατήρηση της Ορθοδοξίας. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό, είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο. Θα σταθώ όμως στη διατήρηση του ελληνισμού. Στη διατήρηση του ελληνισμού βάλανε την προτελευταία βαθμίδα, το βάλανε τελευταίο. Και όταν τους ρώτησα στις προσωπικές συνεντεύξεις γιατί, τα παιδιά όταν τους έλεγε ελληνισμό, μιλούσανε, νομίζανε πως μιλάμε για αρχαιοκαπηλεία. Νομίζανε πως τους λέμε ότι το ελληνικό έθνος είναι ένα περιούσιο έθνος, ένας λαός με ιδιαίτερα προσόντα, που έχει φτιάξει έναν φοβερό πολιτισμό και ο οποίος έδωσε στην ανθρωπότητα όλα τα φώτα, και αυτό το αρνούνται. Όταν λοιπόν προσπάθησα να δω τι ξέρουν από την ελληνική ιστορία, προσπάθησα δηλαδή να δω, να τους πω ότι όταν μιλάω για ελληνισμό, μιλάω
για ένα ιστορικό υποκείμενο, όχι για ένα πεφωτισμένο υποκείμενο, αλλά για ένα ιστορικό υποκείμενο, το οποίο έχει συμβάλει, όπως και άλλοι λαοί, με έναν ειδικό του πολιτισμό, ο οποίος έχει ιδιαίτερα στοιχεία, και προσπάθησα να δω, να τους δείξω, πώς μέσα από την ιστορική του πορεία, αυτός ο πολιτισμός, μέσα από ποια στάδια πέρασε. Διαπίστωσα λοιπόν ότι εκτός από μια ελλειπή γνώση, ελλειπέστατη, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχω χρόνο, θα μπορούσα άλλη φορά να σας το εξηγήσω, αν έχουμε μετά στη συζήτηση ευκαιρία. Πέραν του χρυσού αιώνα του Περικλή, που και αυτό το ξέρουν όπως σας είπα πλημελώς, δεν έχουν ιδέα πώς ζούσαν οι Έλληνες στα ελληνιστικά χρόνια. Ξέρουν μόνο τους βασιλείς, Σέλευκο, ξέρω εγώ, Αντίοχο, Πτολεμαίο. Δεν έχουν ιδέα πώς ζούσε ο κόσμος αυτό. Όταν λέμε για τους Έλληνες στη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, κοροϊδεύουν ότι εμείς στο σχολείο μαθαίνουμε ότι οι Έλληνες έδωσαν τα φώτα τους στο ρωμαϊκό πολιτισμό και γελάνε, θεωρώντας το αυτό σαν κάτι πολύ υπερβολικό. Αλλά δεν έχουν ιδέα πώς ζούσαν οι Έλληνες κάτω από τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Φυσικά είναι περιττό να σας πω τι πιστεύουν για το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο στα μάτια τους ήταν ένα θεοκρατικό βασίλειο, μια αυτοκρατορία θεοκρατική, όπου το μόνο που έκανε είναι να καταστρέψει τα ελληνικά γράμματα και να έχουμε μια εναλλαγή βασιλέων που ένας σκότωνε τον άλλον για να πάρει την εξουσία. Γύρω από τον Βυζαντινό πολιτισμό, γύρω από τη Βυζαντινή γεωγραφία, γύρω από τη διατήρηση της ελληνικής γραμματείας μέσα από τα πατριαρχικά κείμενα κτλ., δεν έχουν ουδεμία αντίληψη. Κατόπιν αυτού, για να τελειώσω, για να μην σας κουράζω και ο χρόνος μου περνάει, θα πω τα εξής. Ένας νέος άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να δεχθεί κατεύθυνση και δεν μπορεί ο πολιτισμός, η κουλτούρα μιας χώρας να δεχθεί χειραγώγηση. Η κουλτούρα δεν χειραγωγείται, γεννιέται μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις μιας κοινωνίας. Όμως, όταν αυτή η κοινωνία βρίσκεται στην κατάσταση που βρισκόμαστε εμείς, τότε θα πρέπει οι ηγεσίες της να μπορούν όχι να προσπαθήσουν να τη μεταβάλουν, να πάρουν υπόψη τους κάποια μέτρα. Διότι έχουν στα χέρια τους δύο τεράστιους μηχανισμούς. Έχουν στα χέρια τους το εκπαιδευτικό σύστημα και έχουν και στα χέρια τους τη χειραγώγηση με τον τρόπο που το κάνουν, του πολιτισμού, με τον τρόπο που το διενεργούν σήμερα. Δεν μπορούν λοιπόν στην εκπαίδευση να βλέπουν συνεχώς μπροστά τους πώς οι Έλληνες θα μπουν στην αγορά εργασίας και να στρέφεται όλο το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα πώς θα βρούμε μέλλον στην αγορά εργασίας. Όχι, δεν το υποτιμώ αυτό καθόλου. Λέω όμως ότι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτός ο στόχος και να μην είναι ο στόχος τους πώς αυτό το ελληνικό υποκείμενο που διαμορφώνεται το καινούριο θα μπορέσουμε να το εμφυσίσουμε, να του δώσουμε μία σταθερή βάση, ένα θεμέλιο ελληνικό, του ελληνικού μας κόσμου, ώστε να μπορέσει αυτό το υποκείμενο να νιώσει μία ασφάλεια και να θελήσει από όπου βρίσκεται, είτε ταξιδέψει, είτε εγκατασταθεί αλλού. Εγώ δεν είμαι της απόψεως φέρτε τους Έλληνες πίσω, διότι να βρούμε εργασίες και θα έρθουν πίσω. Αυτά είναι πράγματα που πήραν ένα δρόμο και δεν ξέρουμε η ζωή πώς θα τα φέρει. Αλλά να τους δώσεις την αίσθηση ότι ανήκουν στον ελληνικό κόσμο και να νιώθουν ότι μπορούν να συμβάλλουν από όπου και αν βρίσκονται. Παρατηρώ δηλαδή ότι η έμφαση στην τεχνολογία, δεν έχουμε καταλάβει ότι η τεχνολογία είναι μια τεράστια δύναμη, η οποία εξελίσσεται και αυτόνομα, έτσι. Όχι δετερμινιστικά, αλλά έχει μια δική της αυτοδυναμία. Όμως η τεχνολογία, όπως έλεγε σωστά και ο Καστοριάδης, αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες, το τεύχιν δηλαδή πάει μαζί με το λέγιν, με το λόγο. Η τεχνολογία πάει μαζί με το νόημα μιας κοινωνίας. Μια κοινωνία η οποία δεν έχει νόημα δημιουργικό, γίνεται απλώς εφαρμοστής μιας τεχνολογίας που άλλα κέντρα την παράγουν. Δεν θέλουμε να κάνουμε τους Έλληνες χειριστές της τεχνολογίας, αλλά να μπορούν να αναπτύξουν τη σκέψη τους, ώστε να αξιοποιήσουν και τις σύγχρονες τεχνολογίες, αλλά να μπορέσουν να φτιάξουν σταθερότερες ταυτότητες. Η ρευστότητα στην ταυτότητα του νεοελληνικού υποκειμένου δεν βοηθάει την κοινωνία, διότι ο Έλληνας έτσι δεν μπορεί να δώσει στην προσωρινότητα του βίου του τη διάρκεια ενός έργου ζωής που χρειάζεται μια κοινωνία για να επιβιώσει. Βλέπετε δηλαδή ότι όταν φτιάχνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας μια μεγάλη επιχείρηση, λέει να την αναπτύξω και ύστερα υπό λίγο την πουλάει.
στους ξένους. Γιατί? Γιατί δεν το βλέπει ως ένα δημιούργημα που διαρκεί στον χρόνο. Δεν βλέπει την αιωνιότητα ενός έργου. Διότι ακριβώς η ταυτότητά του τον έχει εμποδίσει να έχει εκείνη τη σταθερότητα, ώστε η δημιουργικότητά του να προσβλέπει στην αιωνιότητα. Αυτό για να γίνει πρέπει να δώσουμε στα παιδιά ξανά μία θεμελιακή βάση που διαρκεί στον χρόνο. Νομίζω λοιπόν, θα τελειώσω, με ένα στίχο του Σολομού, που νομίζω ότι και αυτός έχει τύχει παρεξηγήσεως από τον μπλοκ των πολλών εξυγχρονιστών, οι οποίοι κάθε ένας από τους εξυγχρονιστές διανοούμενους, δεν ξέρω τον εαυτό μου, ερμηνεύουμε τα πράγματα και τα κείμενα όπως μας συμφέρει. Λοιπόν, έχω ακούσει από πάρα πολλούς να γράφουν ένα στίχο του Σολομού που λέει «Το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ότι είναι αληθές». Προσέχτε. Και γράφουν παρακάτω ότι οι αληθές, κατά τη γνώμη τους, είναι η δική τους ερμηνεία για την ιστορία και για την Ελλάδα. Ο Σολομός όμως δεν έχει πει αυτό. Ο Σολομός συνεχίζει τη φράση του, που από εκεί και πέρα είναι κομμένη. Ο Σολομός λέει, αφού η αλήθεια είναι το φως της παράδοσης που ανάβει μόνο με την προσωπική μας επαφή. Δηλαδή, όταν εμείς μπορούμε να φτιάξουμε μία δημιουργική επαφή, εγώ και άλλου, ανανεώνοντας έτσι την παράδοσή μας, οικοδομούμε μια νέα αλήθεια, η οποία είναι δημιουργική. Σας ευχαριστώ πολύ.